Ο αριστερός οπισθοφύλακας που καλύπτει όλη την πτέρυγα, ο Πετρίδης, σε θέση offside, ο Τοπάλ. Κανείς στην πρώτη, σε πρώτο χρόνο την κεφαλιά. Ο Τοπάλ κατεβάζει. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στον Τσεμπερίδη. Το 1-2 με τον Μπαρούκα, το σούτ του Τσεμπερίδη. Αυτή είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι, στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. 18 λεπτά στον νέο σκοπό. Κόρνερ που κερδίθηκε από τους παίκτες του Σιδηροκάστρου και από τα δεξιά ο Τσεμπερίδης, ο κάπτεν, καλή εκτέλεση στην μικρή περιοχή, υπό καλές προϋποθέσεις, η κεφαλιά από τον Τοπάλ. Ας δούμε τον Τοπάλ. Από τα αριστερά ο Τοπάλ. Η σέντρο Τοπάλ, η κεφαλιά από τον Τσεμπερίδη. Ο Τσιντσάρης, πέρασε ο Τσεμπερίδης, κοφτή μεταβίβαση για τον Τσιντσάρη, η σέντρα του Τσιντσάρη, πέφτει ο Μπιλιανίδης και την εξουδετερώνει, ανέβαινε. Η σέντρα του Τσακπαζίδη, μπαλά αλλοιώνεται από τον Ιχάρα Λαμπίδη, αλλά από μάκρυς είναι στο πόδια του Τσιτσάρη, το σού του οποίου σε σώμα αμυνωμένου και πλάγιο out από την απέναντι μεριά. Παρούκας, φαλτσαριστό σού, την μπαλά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπιλιανίδη. Κατά ανάγκη να αλλάξει τον Μετούση. Α, δούμε την προσπάθεια από τους παίκτες του Ιδρύου Κάστρου. Το σούτ εδώ από τον Επαρούκα είναι η πρώτη απειλή στην επανάληψη. Έχει αρκετό χώρο Τσεμεκίδη στην μπάλα στα πλάγια στον Τοπάλ. Η σέντρα του Τοπάλ, μπάλα, ευνοημένος ο Μπιλιανίδης. Πέμπτος παίκτης στο τείχος, Τσεμπερίδης. Η εκτέλεση στην αγκαλιά του Μπιλιανίδη που μπλοκάρει. Η σέντρα του Σιάμι στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά στη μικρή περιοχή την εξουδετερώνει, η κεφαλιά του Τσιντσάρη, γύρισμα στην μικρή περιοχή, εξουδετερώθηκε από το Μουσικάκι. Το σούτ εδώ στη συνέχεια από τον Εσπανίδη. Τσεμεκίδης, Τσιντσάρης προθυμένα με Παρούκα. Παρούκας πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, θα σουτάρει ο Παρούκας, το σούτ ελέγχεται και από τον Μπιλιανίδη. Αρκετός κόσμος πλασαρισμένος στην καρδιά της άμυνας του Κασάπη, με τον Ουζουνίδη λοιπόν στο 61 και τον Κασάπη στο κέντρο της εστίας του να μαζεύει την μπάλα. Τζιάννης έξω από την περιοχή, στα πλάγια Κεβάνη, μέσα στην περιοχή ο Κεβάνη, offside. Μαυρουδόγλου απέφυγε ο ένας αρχηγός τον άλλον. Μίγκας γεμίζει στον Τζιάννη, πέρασε ο Τζιάννης, θα σουτάρει και εδώ είναι η πρώτη τελική των γηπεδούχων. Πάσα του Μαυρουδόγλου στα πλάγια στον Κεβάνη, Κεβάνη. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο Βεζιρόπουλο. Πέρασε η μπάλα, Βεζιρόπουλος, τέτα τέτ, γκολ! Γκολ 1-0. 1-0 η πάσα του Κεβάνη, τέτα τέτ, πέρασε η μπάλα πάνω από τον Καρυπίδη και 1-0 ο Βεζιρόπουλος. Νέα πάσα προς τον Βεζιρόπουλο. Βεζιρόπουλος με διπλό μαρκάρισμα. Περνάει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper. Με διπλό μαρκάρισμα πέρασε και τους δύο. Τσεμεκίδης κόβει ο Βολτέας. Καρυπίδης στα πλάγια. Σιάμις. Σούτ του Σιάμι. Μακρινό σούτ, πολύ μακρινό, δυνατό. Αλλά στο 71ο λεπτό. Τσεμπερίδης καλή εκτέλεση. Ο Μαυρουδόγλου πρωταρχικά. Το σούτ του Σπανίδη πολύ ψηλά. Θα δούμε τι με πέλασε εδώ του Κουταντώνη τώρα. Ο Κουταντώνης, τέτα τέ του Κουταντώνη τον προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα ο Κασάπης. 83ο λεπτό. Τσεμπερίδης σε αυτό το κόρνερ, η κεφαλιά από τον Εμαϊκόπουλο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπιλιανίδη. Για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Τσιντσάρης με τον νέο, πέρασε τον Χαρλαμπίδη. Αυτή η σέντρα σούτ από τον νέο με την μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπιλιανίδη. Σιάμι στο πλάγιο, out στο Τοπάλ. Το γέμισμα του Τοπάλ, πέναντι, κόβει ο Μιχαλούδης με το κεφάλι, εδώ μην παλαστρώνεται στο Σπανί, το σούτ του οποίου ψηλά, πολύ ψηλά, Τσεμπερίδης από το πλάγιο.
Στο 92 η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, ο Μπηλιανίδης βγήκε, βρίσκει την μπάλα και τώρα ξανά τρίτη ενέργεια του Μπηλιανίδη να μαζέψει την μπάλα.